Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα και γι' αυτό χρειάζεται μπουρλότο. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι αν δεν την έχετε κάνει ήδη. Κλικ στο κουδουνάκι δίπλα για τις ειδοποιήσεις και κοινοποίηση αν νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι του 1985 βρήκαν τη Σαπφόνο Ταρά στο διαμέρισμά της, ήδη 2 ημέρες πεθαμένη, με την τηλεόραση απέναντί της ανοιχτή και το καμένο τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλα. Έφυγε με την πίκρα και το παράπονο ότι δεν αξιοποιήθηκε το ταλέντο της, ότι εγκλωβίστηκε αναγκαστικά μέσα σε μια κωμική περσόνα που την όριζαν το σουλούπι της και η φωνή της. Εγκλωβίστηκε μέσα σε μια μανιέρα. Εάν λοιπόν αναφερόμαστε και εμείς σήμερα μετά από 40 χρόνια στη Σαπφό με τις φράσεις «Σόδομα και Γόμορα και Μπουρλότο», δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να επικυρώνουμε αυτήν της την πικρία και την αδικία. Η Σαπφόνο Ταρά δεν ήταν αυτό. Ή αν θέλετε ήταν αυτό, αλλά δυνητικά ήταν και πάρα πολλά άλλα. Κάποια από αυτά έμειναν μόνο στις προθέσεις της και κάποια άλλα τα έκανε πράξη, αλλά τα αγνοούμε. Την κλείσαμε σε ένα μικρό αρωματικό μπουκαλάκι και τη χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις 3-4 φράσεις κλισέ που ικανοποιούν το κέφι μας. Καλά κάνουμε. Ηθοποιός όμως σημαίνει φως και θα την έκανε να χαμογελάσει από εκεί πάνω αν ρίξουμε έστω και μία φευγαλαία ματιά στην πορεία της, στο θέατρο, δεκαετίες πριν. Τουλάχιστον θα καταλάβουμε πως μία ηθοποιός που είναι τόσο καλή στις κινηματογραφικές της παρουσίες είναι καλή γιατί υπάρχουν από πίσω της βουνά ολόκληρα σκληρής θεατρικής δουλειάς και εμπειρίας. Μοναχική σε όλη της τη ζωή Λάνσαρε στον κινηματογράφο το μοντέλο αυτό, της ανήπαντρης και τίμιας κόρης. Ποτέ της δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε οικογένεια ποτέ. Δεν σε άφηνε να την πλησιάσεις, από όσα καταλαβαίνω εκ των υστέρων. Δεν ήταν ευπρόσδεκτες οι πολλές οικειότητες και οι διαχύσεις. Επέλεγε πάντα ίδια με αυστηρότητα τις παρέες της αυτές, λίγες αλλά ταιριαστές στο μελαγχολικό και εσωστρεφή χαρακτήρα της. Αυτό που δεν κατάφεραν 35 χρόνια θεάτρου, ως το 1965 το κατάφεραν οι 35 περίπου κινηματογραφικές της εμφανίσεις. Από το 1965 και έπειτα το σινεμά αρχίζει να της παρέχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα εκτοξεύοντας την καριέρα της. Ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Το 1970 κάνει την τελευταία της ταινία και στην συνέχεια η επιτυχία του κινηματογράφου δίνει τη θέση της στο ραδιόφωνο. Η τραχιά σπηλαιώδης και στεντόρια φωνή της γίνεται το σήμα κατά τεθέν στη ραδιοφωνική σειρά, πριν γίνει τηλεοπτική, το ημερολόγιο ενός θυρωρού, ερμηνεύοντας την Κλιμεντίνη αλλά και στο «Η κυρία Κυριακή», που μεταδιδόταν κάθε Κυριακή με κείμενα του Κώστα Παναγιωτόπουλου, γνωστού και ως Μπαρ-Μπαρ. Η φωνή της, που έγινε εργαλείο κωμικότητος κυρίως για τις ταινίες στα όρια της μανιέρας, δεν μπορώ να γνωρίζω αν την αντιπροσώπευε ή αν την ελάνσαρε αναγκαστικά τυποποιώντας τον εαυτό της, αφού αυτό άρεσε στο κοινό. Όπως και να έχει η περσόνα αυτή με την φωνή της σαν να σύεται η γης, την λάνσαρε μόνη της, καλλιεργώντας την. Την δανείστηκε, όπως καταθέτει η ίδια αργότερα, όταν ένα παιδάκι στο διάδρομο μιας πολυκατοικίας, υψώνοντας ένα ψεύτικο πιστόλι, της είπε «Σταμάτα, σε πυροβολώ», με μια περίπου τέτοια φωνή. Αυτήν την απειλητική και τραχιά φωνή του παιδιού την κράτησε ως πρώτη ύλη και δουλεύοντας έφτασε στο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε. Την περσόνα αυτή λοιπόν την εμφάνισε για πρώτη φορά ως Μαριγό στην Χαρτοπαίχτρα και μάλιστα στη θεατρική Χαρτοπαίχτρα το 1964. Η ίδια κρατούσε το ρόλο αυτόν, τον ίδιο ρόλο και στο θέατρο, με πρωταγωνίστρια βέβαια την κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα Ανδρεάδη δεν θέλησε ποτέ της να εμφανιστεί σε φιλμ, με αποτέλεσμα το ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά να τον αναλάβει η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου είχε την τύχη να εμφανιστεί σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, οι οποίες βασίστηκαν στα όχι άλλων μεγάλων κυριών του θεάτρου. Το όχι της Κατερίνας για την Χαρτοπαίχτρα, τα όχι της Μέρη Σαρώνη για την Σαραντάρα ή για το Φωνάζει ο Κλέφτης και άλλα. Η Σαπφό πριν τη Χαρτοπαίχτρα δεν είχε την ίδια φωνή. Η φωνή της δεν είχε το μετέπειτα γρέζι. Ήτανε μπάσα, κακοτράχαλη, δεν ήταν ευθεία, αλλά είχε μια γλυκάδα. Έτσι όμως περιοριζότανε σε μικρά ρολάκια ή σε περάσματα σε ταινίες όπως το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Συνοικία, το Όνειρο, το Ταξίδι. Αυτά τα ρολάκια όμως είναι κένδυμα, ειδικά σε αυτές τις 3 ταινίες που είναι ταινίες εργόχειρο. Από τη Χαρτοπαίχτρα και έπειτα η Νοταρά γίνεται αυτό που γνωρίζουμε. Η Μαριγό, η κυρία Ευθαλία στο 5.000 ψέματα, η ξένη με τα Σόδομα και τα Γόμορα στο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Μοιραία όμως συζήτηση φέρνει και την έκπτωση. Και αυτό
την αναγκάζει να λάβει μέρος και σε ταινίες που είναι κατώτερες του αναστήματός της. Για την ακρίβεια συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Κατώτερες ταινίες την χρησιμοποιούσαν για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη εμπορικότητα. Και κάποιες το κατάφερναν. Πόσοι γνωρίζουμε πως η Σαπφό Νοταρά γαλουχήθηκε στο θέατρο Κοτοπούλη από την ίδια τη Μαρίκα που ήταν προσωπική της επιλογή. Πόσοι γνωρίζουμε ότι η Σαπφό αλλά και η Γεωργία Βασιλιάδου ντούμπλαραν τη Μαρίκα στις απογευματινές της παραστάσεις ή όταν εκείνη έλειπε στο εξωτερικό. Έπαιζαν δηλαδή τους ρόλους της. Και για την ιστορία να αναφέρουμε στους νεότερους πως δεν ξέρω πόσο μεγάλη ηθοποιός μπορεί να είναι η Κοτοπούλη. Όλοι λένε πως ήταν. Σίγουρα όμως με τους θειάσους της αποτέλεσε το μεγαλύτερο θεατρικό φυτώριο σε ό,τι αφορά στους ηθοποιούς, στις παραστάσεις και στους συγγραφείς. Μετά το Εθνικό Θέατρο, βέβαια, που τότε γνώριζε τεράστιες δόξες. Έγινε θειασάρχης το 1908 και το 1912 εγκαταστάθηκε με το θείασό της στο θέατρο Ομόνια, στην Ομόνια, το οποίο και μετονόμασε σε θέατρο Κοτοπούλη. Βρισκόταν στο δρόμο, σήμερα πεζόδρομος, που φέρει το όνομά της. Από το 1936, όπου το θέατρο Κοτοπούλη λειτουργούσε ως κινηματογράφος, εκείνη εγκαταστάθηκε στο Κοτοπούλη Ρέξ, στο σημερινό Ρέξ της Οδού Πανεπιστημίου. Πριν και μετά τη Μαρίκα, όμως, ο δρόμος ήταν μακρύς για τη Σαπφό. Αποφύτησε από τη σχολή του Εθνικού το 1927, γεννημένη το 1907, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ένας από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία του νεότερου θεάτρου μας, ο σκηνοθέτης και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Ροντήρης, τη θεωρούσε πολύ μεγάλη τραγωδό. Την πίστευε και περίμενε πολλά από αυτήν. Ωστόσο, η Σαπφό Χανδάνου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μετά την σχολή του Εθνικού συνεχίζει τις σπουδές της στο θέατρο, μεταπηδώντας τη σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου. Η σχολή αυτή βρισκόταν βέβαια στον Πειραιά και στον έναν από τους δύο μεγάλους δρόμους που αργότερα αποτέλεσαν τη γνωστή μας Τρούμπα, στην Οδό Νοταρά. Η Οδός Νοταρά, λοιπόν, κατά μία εκδοχή, είναι η νονά της. Και από εκεί δανείστηκε το όνομα που θα τη συντροφεύσει σε όλη της τη ζωή. Και όπως γίνεται με όλες τις νονές, της μεταλαμβάδευσε πολλά στοιχεία της αιρετικής φύσης της, αλλά και της μελαγχολίας. Το 1930, ένας άλλος μεγάλος του νεοελληνικού θεάτρου, ο Βασίλης Ρώτας, προσλαμβάνει τη Σαπφό στο Λαϊκό Θέατρο και αρχίζει το μεγάλο ταξίδι. Ο Καραγκιόζης λέγεται το έργο του Θόδωρου Συναδεινού, ένα από τα πολλά που θα ανεβάσουν μαζί με την Οταρά, και στον ίδιο θείασο θα βρούμε τον Τίτο Φαρμάκη αλλά και τον Μάνο Κατράκη. Μέχρι τον πόλεμο δεν μπόρεσα να βρω τα θεατρικά τη ίχνη. Υποπτεύομαι πως βολόδερνε σε θειάσους μικρούς και μεγάλους με μικρούς ρόλους, όπως το 1936 που την εντοπίζω στο χορό αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Ηλέκτρα με Κατίνα Παξινού, Βάσο Μανολίδου, Θάνο Κοτσόπουλο και Τίτο Βανδύ. Μετά τη γερμανική κατοχή όμως τα πράγματα δείχνουν πως η Σαπφό παίρνει το δρόμο της. Έπαιξε σε περίπου 34-35 ταινίες με πρώτη της εμφάνιση το 1951 στην ταινία της Μαρίας Πλητά «Η Λίκαινα» με την Αλέκα Κατσέλη και αμέσως μετά στο Κυριακάτικο Ξύπνημα του Κακογιάννη το 1954 κάνοντας τη σπιτονικοκυρά του Δημήτρη Χόρν που τον λιγουρεύεται. Μέχρι το 1962 και εκτός από τις τρεις πολύ καλές εμφανίσεις στις ταινίες που προανέφερα, ενδιάμεσα παίρνει μέρος σε άλλες 10-15 με χαμηλότερες προσδοκίες. Όπως και να έχει όμως ο κινηματογράφος καλός ή κακός, αυξάνει τη δημοτικότητά της και αυτό εξαργυρώνεται μοιραία και στο θέατρο. Με καλύτερους ρόλους, με καλύτερες απολαβές και συμμετοχές σε πιο εμπορικές δουλειές. Έτσι ενώ το 1960 την εντοπίζω στο θείασο του Αλέξη Δαμιανού, αμέσως μετά την βρίσκουμε στο θείασο της κυρίας Κατερίνας. Στο θέατρο πορεία συμμετέχει στο έργο του ίδιου του Δαμιανού με τον τίτλο «Το ανοιχτό κλουβί», σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου. Και με τους Μάρθα Βούρτσι, Χρήστο Δοξαρά και Νίκο Πασχαλίδη να ολοκληρώνουν το θείασο. Η συνεργασία με την Κατερίνα θα κρατήσει 4 σεζόν με πρώτη παράσταση το έργο του Γιώργου Ρούσου «Η Σοφερίνα». Είναι η γνωστή Σοφερίνα που ξέρουμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη στον κινηματογράφο. Στην παράσταση έχουμε σε όλους τους ρόλους άλλη διανομή πλην του Γιώργου Πάντζα, που κρατά τον ίδιο και στην παράσταση και στο φιλμ. Η Κατερίνα στο ρόλο της Αλίκης, ο Κώστας Ριγόπουλος στο ρόλο του Μιχαλάκη Γιώργου Κωνσταντίνου, η Κέτη Λαμπροπούλου που στο φιλμ ερμήνευε την Κάθριν του Φεξή, στην παράσταση κρατά το ρόλο της Λίλης, το ρόλο της Μάρος Κοντού δηλαδή, και η Σαπφό Νοταρά στην παράσταση έκανε την κυρία Καραβαγγέλη, χείρα γυμνασιάρχου με το σκυλάκι.
το ρόλο της Τζόλις Γκαρμπί, δηλαδή στο φιλμ. Θα ακολουθήσουν μία σειρά παραστάσεις με την κυρία Κατερίνα, μπουλβάρ και κομμωδίες όπως το «Η μαμά θέλει μπαμπά», όπου εκτός της Νοταρά θα βρούμε τον Σπύρο Μουσούρη, τον Στέφανο Λινέο, τον Σταύρο Ξενίδη, την Έλλη Φωτίου και τον Χρήστο Πάρλα. Και το καλοκαίρι του 1964 την περίφημη Χαρτοπέχτρα του Δημήτρη Ψαθά. Και στην παράσταση αυτή έχουμε εντελώς άλλη διανομή από αυτή που γνωρίζουμε στο φιλμ, εκτός από τη Σαπφό Νοταρά. Άλλο ένα στοιχείο που μαρτυρά τη μεγάλη της επιτυχία ως Μαριγκό. Με την κυρία Κατερίνα στο ρόλο της Χαρτοπέχτρας και τον Ανδρέα Φιλιππίδη στο ρόλο του συζύγου. Στο ρόλο της κόρης η Μαριάννα Κουράκου, ενώ το ρόλο του Μπάμια Γιαννάκη στο θέατρο τον ανέλαβε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Εντύπωση προκαλεί πως στην σκηνή του κρατητηρίου τους ρόλους του Κλεφτοκοντά και του Παπαντζή τους έχουν ο Νίκος Τσούκας και ο Γιώργος Μοσχίδης. Το χειμώνα του 64-65 η επιτυχία της παράστασης συνεχίστηκε με τη διανομή να αλλάζει ελαφρώς. Τώρα βρίσκουμε τον Σπύρο Μουσούρη στο ρόλο του συζύγου, τον Στέφανο Λινέο και Έλλη Φωτίου στους ρόλους των παιδιών και τους Νικήτα Πλατή και Γιάννη Μαλούχο στους ρόλους Κλεφτοκοτά και Παπαντζή. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία της Νοταρά το 1967 είναι με το θείασο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και Δημήτρη Παπαμιχαήλ με δύο έργα. Πρώτα το πολύ γνωστό μας έργο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου», με τη διανομή σχεδόν ίδια πλην του Γιάννη Μιχαλόπουλου. Το ρόλο του στο θέατρο τον ερμήνευσε ο Γιώργος Τσιτσόπουλος. Το καλοκαίρι του 1965 την βρίσκουμε σε Αριστοφάνη, εκκλησιάζουσες με το θείασο της Άννα Συνοδεινού. Μαζί τους η Δέσπο Διαμαντίδου, ο Νίκος Καζής, ο Γρηγόρης Βαφιάς, ο Κώστας Καζάκος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Και αμέσως μετά έχουμε την κομμωδία πάλι των Τσιφόρου Βασιλιάδη, «Ζητείτε νέα με πρίκα», όπου στο θείασο Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ προσθέθηκε τώρα και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, μαζί με τους υπόλοιπους να παραμένουν, Νοταρά, Τσιτσόπουλος, Μαρία Κωνσταντάρου, Βασίλης Μαλούχος. Το χειμώνα του 67 βρίσκουμε την Νοταρά δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, θείασος Κωνσταντάρα Ρίζου Μέρης Χρονοπούλου. Το έργο είναι τον Γιαλαμά Πρετεντέρη και ο τίτλος «Ήταν ένας Playboy». Το γνωρίζουμε από την κινηματογραφική του μεταφορά 5 χρόνια αργότερα με τον τίτλο «Συμμορία Εραστών», με πρωταγωνιστικό τρίο τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Μάρο Κοντού και τον Νίκο Ρίζο. Στην παράσταση, εκτός από τους πρωταγωνιστές και την Νοταρά, βρίσκουμε ακόμα τον Αλέκο Τζανετάκο, την Ώρα Βαλσάμι στο ρόλο της κόρης και τον Λάκη Κομνηνό. Η ίδια παράσταση θα μεταφερθεί αμέσως μετά και στη Θεσσαλονίκη. Το 1968 την βρίσκουμε στον θείασο του Γιάννη Γκιονάκη και στο έργο του Ψαθά «Το Στραβόξυλο». Το 1969 βρίσκουμε τη Σαπφό να συμμετέχει στον θείασο της Μέρης Χρονοπούλου και του Ανδρέα Μπάρκουλη. Νίκος Τσιφόρος και Πολύβιος Βασιλιάδης και το έργο «Τι γίνεται μετά την κουλούρα». Με τους Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Νίκο Κάπιο, αλλά και Χρόνη Εξαρχάκο. Και ο ίδιος θείασος θα συνεχίσει με την κομμωδία του Στέφανου Φωτιάδη «Τρελό μου αλλά το πίπερο». Το 1970 και με τη λήξη του κινηματογράφου, τη Σαπφό θα τη βρούμε σε δύο παραστάσεις στο θείασο της Μαρούλας Γιούλη. Θέατρο Αμυράλ και η κομμωδία των Κώστα Καραγιάννη και Νίκου Καμπάνη «Χίπισσα Ιωάννα». Στους πρώτους ρόλους θα βρούμε τη Μαρούλα Γιούλη, τον Πέτρο Φυσούν, τον Γιάννη Βόγλη και τον Γιάννη Βοιατζή, τη Σαπφό Νοταρά, αλλά και τους Νίκο Παπαναστασίου, Βασίλη Τσιβιλίκα, Βίκη Βανίτα, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Ρίκα Διαλυνά, Γιώργο Παπαζήση, αλλά και τον Θεόδωρο Τερζόπουλο. Αμέσως μετά η Σμαρούλα Γιούλη μετακομίζει στο θέατρο Βέμπο παίζοντας Νίκο Φόσκολο, η Μαρκισία του Λιμανιού. Πρόκειται για μια παλιά θεατρική επιτυχία του Φόσκολου, η οποία το 1964 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με τον Γιώργο Φούντα και τη Μάρο Κοντού με τον τίτλο «Το Κάθαρμα». Εδώ έχουμε τον κορμό όλου του θειάσου να παραμένει ο ίδιος, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν εκτός από την Γιούλη ο Κώστας Καράς, ο Γιώργος Μούτσιος και ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Και σε άλλους ρόλους έχουμε την Ήλια Λιβικού, τον Μανώλη Δεστούνη, την Αλέκα Κατσέλη, τον Δημήτρη Ιωακιμίδη και τον Βασίλη Κολοβό. Πρόκειται για μια ηθοποιό εξαιρετικά μορφωμένη και καλλιεργημένη, είχε τελειώσει το οικονομικό πανεπιστήμιο, μιλούσε άπτεστα γαλλικά και είχε μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Στοιχεία δυσέβρετα ως και ακατάλληλα, θα έλεγε κανείς, για τα κορίτσια του Μεσοπολέμου. Για να ακολουθήσει το όνειρό της, το θέατρο, και αυτή εγκατέλειψε τη σίγουρη θέση, επαγγελματική θέση, που δεν ήταν άλλη από μια θέση υπαλλήλου σε τράπεζα.
Μία θέση σε κάποια τράπεζα σου εξασφάλιζε μία σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία, τότε, και το να την κλωτσίσεις αποτελούσε μία αποκοτιά, κάτι που ως τώρα στα αφιερώματα έχουμε δει να το κάνουν εκτός από την Οταρά και ο Νίκος Φέρμας και ο Κώστας Δούκας. Εκτός από την Κοτοπούλη την εντοπίζω πάλι στο θίασο της κυρίας Κατερίνας το 1946 και μάλιστα σε μία μεγάλη περιοδία σε Κύπρο, Αίγυπτο και Σουδάν, με ένα θίασο που απαρτίζεται από τους κυρία Κατερίνα, Σαπφό Νοταρά, Τζόλι Γαρμπή, Κέτη Λαμπροπούλου, Τίτο Φαρμάκη, Δημήτρη Νικολαίδη και με έργα όπως «Αν δουλέψει στα φας» του Νίκου Τσεκούρα, «Βρήκε το μαστορί του» του Μίκαελ Λάρα, «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά, «Ο Ποπολάρος» του Γρηγόριου Ξενόπουλου, «Το κλειδί της ευτυχίας» της Παυλίνας Πετροβάτου, «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» του Ευγένιου Ονίλ και τον Φων Δημητράκη του Δημήτρη Ψαθά. Στην περιοδία αυτή στην Αλεξάνδρεια γνωρίζει κατά τα θρυλούμενα και μία πρόταση γάμου από έναν εύπορο Έλληνα, ο οποίος μάλιστα της υποσχέθηκε πως θα της χτίσει και δύο θέατρα. Όλα αυτά όμως διαχέονται γύρω από το μύθο της Νοταρά, καθώς αρκετά μυστικοπαθείς όπως ήταν η ίδια, αποτελούν φήμες που διακινούσε ο περίγυρός της. Μισές αλήθειες που κατάφερε να τις υφαρπάξουν και που κανείς δεν μπορεί ποτέ να ξέρει, να γνωρίζει, με σιγουριά αν αληθεύουν ή όχι και πόσο. Όσο για τον Έλληνα της Αλεξάνδρειας, η Σαπφό δεν τον ήθελε διότι ήταν κακάσχημος. Και όσοι εκ των υστέρων της έλεγαν «Μαυρέ Σαπφό, κλώτσες δύο θέατρα και μια καριέρα», εκείνη με πολύ μεγάλη χαρά τους διαολόστελνε. Άλλη μια θρυλούμενη ιστορία αγάπης για τη Σαπφό ήταν ο ατελέσφορος ερωτάς της για έναν αντάρτη στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Η Σαπφό τον αγάπησε, αλλά εκείνος όντας τα βουνά κυνηγημένος, συνελήφθηκε και εκτελέστηκε. Όλα αυτά οι δύο συνέτειναν ώστε να κρατά τα παραθυρόφυλλα της προσωπικής της ζωής πάντα κλειστά, ερμητικά κλειστά στη μοναχικότητά της. Το 1953 την εντοπίζω στον θίασο Λαμπέτι Χόρν και στο έργο «Μία γυναίκα χωρίς σημασία» του Όσκαρ Ουάιλντ. Εκεί εκτός από τη Σαπφό και το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θα βρούμε στο θίασο σε έκτακτη συμμετοχή την κυρία Κιβέλη, τον Γιώργο Παπά, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον Ζώρα Τσάπελη, τον Κώστα Ριγόπουλο, τη Μέρη Λαλοπούλου, την Ελένη Ζαφυρίου και τον Λικούργο Καλέργη. Το 1953 την βρίσκουμε στον θίασο του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Λουίτζι Πιραντέλο και ο άνθρωπος, το κτίνος και η αρετή, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Μαζί τους ο Δημήτρης Χατζημάρκος και ο Φίβος Ταξιάρχης. Και το επόμενο καλοκαίρι την βρίσκουμε στον θίασο του Μάνου Κατράκη. Του Κατράκη που μαζί ξεκίνησαν το 1930 στο θίασο του Βασίλη Ρώτα και τώρα αυτός, καλοκαίρι του 56, ηγείται ενός τεράστιου θειάσου στο έργο του Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», σε διασκευή από τους Νότι Περγιάλη και Γεράσιμο Σταύρου. Είναι η πρώτη συγγραφική ύλη για τη μετέπειτα τηλεοπτική μεταφορά του έργου, καθώς οι ίδιοι συγγραφείς έγραψαν και τα σενάρια για την τηλεόραση. Στην παράσταση εκτός του Κατράκη Μανολιού θα βρούμε τον Λικούργο Καλέργη να κρατά το ρόλο του Παπαφώτη, του Παπά των Φτωχών, τον Θόδωρο Μωρίδη στο ρόλο του Παπαγρηγόρη, ο Γιάννης Αργύρης Αγάς, η Σμαρούλα Γιούλη Λενιό και ο Ζώρας Τσάπελης ως Γερολαδάς. Κατερίνα η Πόρνη, η Δάφνη Σκούρα, Νικολιός, δηλαδή το ρόλο του Νίκου Καλογερόπουλου, τον κρατά ο Ανδρέας Ντούζος και Παναγιώταρος, ο Τίτος Βανδύς. Η Σαπφό κρατά το ρόλο της πρώτης Σαρακινιώτισσας. Το 1958 τη βρίσκουμε στο θίασο του Χρήστου Ευθυμίου, στο έργο των Σακελάριου Γιανακόπουλου, το ρομάντζο μιας καμαριέρας, που δεν είναι άλλο από το «Όταν λείπει η γάτα». Ο Χρήστος Ευθυμίου στο ρόλο του Λουκά, του Βασίλη Αυλονίτη, η Νίτσα Τσαγανέα στο ρόλο της Μαγείρισσας, της Βλαχοπούλου, και η Αλίκη Γεωργούλη στο ρόλο της καμαριέρας Έλλης. Η Μέρη Χρονοπούλου κρατάει το ρόλο της κόρης και για τους νέους έχουμε τον Νίκο Καζή ως Τέλη Στεφανή και τον Αλέκο Αλεξανδράκη ως Άγγελο Φλωρά. Η Νοταρά κρατά το ρόλο μιας Β' κυρίας. Αμέσως μετά με τον θίασο Δημήτρη Μιράτ Βούλας Ζουμπουλάκη θα εμφανιστεί στο έργο «Το φως της καρδιάς». Μαζί τους ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Γιάννης Αργύρης, ο Βασίλης Ανδρονίδης και η Άννα Παϊτατζή. Και αμέσως μετά το έργο του Μανώλη Σκουλούδη «Υπόθεση Ντρέιφους». Και αυτό μεταφέρθηκε στο σινεμά από τη Φίνος Φιλμ με τον τίτλο «Είμαι αθώος». Στην παράσταση πάνω κάτω θα βρούμε την ίδια διανομή που υπήρχε και στην ταινία. Είναι εμφανές πως όσο ακόμη δεν έχει αναδειχτεί μέσα από τον κινηματογράφο, η ρόλη που κρατά και στο θέατρο είναι μικρή και ταπεινή.
Από το 1962 όμως, χρόνο με το χρόνο, είδαμε την πορεία της και στις θεατρικές σκηνές να ανελίσσεται. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Κυριακάτικο ξύπνημα», δέχτηκε μία ακόμη πρόταση γάμου, και αυτή τη φορά από το Γιάννη Τσαρούχη. Ένα πρωί της είπε: «Σαπφό, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να παντρευτούμε και να κάνουμε ένα παιδί». Η Σαπφό όμως, νομίζοντας πως τον έβαλα να της κάνει πλάκα, πολύ πολύ φυσιολογικά του απάντησε: «Δεν πας στο διάολο, Γιάννη». Σύμφωνα με τα λεγόμενα του συγγραφέα Γιώργου Μανιώτη, ο οποίος σκιαγράφησε και την Οταρά μέσα από το διήγημά του «Τα σαντέ της Σαπφός», πολλά πολλά χρόνια αργότερα ο Τσαρούχης της είπε: «Θυμάσαι, Σαπφό, την πρόταση που σου είχα κάνει τότε και την επιθυμία μου να κάνουμε ένα παιδί? Αν είχες ενδώσει, το παιδί μας σήμερα θα ήταν 24 χρονών». Εμβρόντιτη η Σαπφό τον κοίταξε και τον ρώτησε: «Τι εννοούσες, Γιάννη, την πρόταση?» «Ασφαλώς και την εννοούσα». «Τότε, Γιάννη μου, γιατί δεν επανήλθες?» Ο Γιάννης Τσαρούχης επανήλθε για τη Σαπφό. Όχι βέβαια ερωτικά, αλλά θεατρικά. Το 1977 η Σαπφό κατενθουσιασμένη έλαβε μέρος στην εμβληματική παράσταση που ανέβασε ο Τσαρούχης σε ένα άχρηστο οικόπεδο. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη που τις ανέβασε σε ένα αυτοσχέδιο θέατρο που έστησε μέσα σε μερικές εβδομάδες σε ένα οικόπεδο στην οδό Καπλανών στο Κολωνάκι. Εκεί πλάι στα χαλάσματα του οικοπέδου, ζωντανό σκηνικό για την αληθινή αίσθηση της καταστροφής που ήθελε να μεταφέρει στην παράστασή του ο Τσαρούχης, η Σμάρο Στεφανίδου ως Εκάβη και η Σαπφό Νοταρά ως πρώτη κορυφαία έδωσε ένα αποτέλεσμα άκρος εντυπωσιακό, που στέφτηκε από πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί τους στο θίασο η Εύα Κοταμανίδου, ο Χρήστος Τσάγκας, η Αλίκη Γεωργούλη. Στον Τσαρούχη ανήκε και η σκηνοθεσία αλλά και η απόδοση του έργου, την οποία την δούλευε για πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι πως σε μία από τις παραστάσεις, στην οποία μάλιστα ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν και πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Αλέξης Μινωτής και η Ασπασία Παπαθανασίου, ο Γιάννης Τσαρούχης ανέβηκε στην σκηνή πριν την παράσταση για να αναγγείλει τα δυσάρεστα νέα λέγοντας: «Με συντριβή σας αναγγέλλω το θάνατο της Μαρίας Κάλλας. Ήταν μία θεά και θα μείνει ένα αιώνιο σύμβολο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ πως η λυρική σκηνή των Αθηνών την βρήκε ανεπαρκή και την έδιωξε». Η φιγούρα της, πάντα ένα θλιμμένο κάδρο τα τελευταία χρόνια της ζωής της, την έβλεπαν συχνά να κάθεται μόνη της στα τραπεζάκια κάποιων καφενείων με μια θλιμμένη ματιά, ένα παράπονο αδικίας, σαν να μην εκτιμήθηκε από το συνάφι, σαν οι συνάδελφοι να μην αξιοποίησαν τις πρώτες ύλες της στην αυθεντικότητά της. Κι άλλοτε πάλι όταν της δινόταν η ευκαιρία έμπαινε με αυτή τη σπαρακτική της φωνή να διαρρήξει το κέλυφος της ησυχίας μας. Έτσι, σαν να το έκανε επίτηδες, σαν το παιδί που θέλει να σκανδαλίσει με τις διαολιές του. Τέλος, το 1978 τη βρίσκουμε στο πλάι της Έλλης Λαμπέτη στην Φιλουμένα Μαρτουράνο. Μαζί τους ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Γιώργος Μοσχίδης, η Όλια Λαζαρίδου, η Κατερίνα Γόγου, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, αλλά και ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Στο πρόγραμμα της παράστασης βλέπουμε κάτω από το πρωταγωνιστικό ζευγάρι τη Σαπφό Νοταρά πια σε περίοπτη θέση. Και τέλος, η εμβληματική πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη το 1983, η τελευταία παράσταση της Σαπφός. Στο θίασο θα βρούμε έναν σωρό νέους τότε ηθοποιούς όπως τον Σπύρο Μπιμπίλα, το Χάρη Ρώμα, τον Χρήστο Ευθυμίου, τον Πέντρο Δουρδουμπάκη, την Ελένη Τζόρτζη, τον Κωνσταντίνο Τζούμα, αλλά και τον Βασίλη Λέκα να τραγουδά ζωντανά επί σκηνής με το τραγούδι «Σαν παλιό σινεμά» να σφραγίζει την παράσταση. Στο νούμερο 22 της πλατείας Κουμουνδούρου η αστυνομία έσπασε την πόρτα της για να μπει. Η Σαπφό έτρωγε κάθε μέρα σε ένα παρακείμενο εστιατόριο της πλατείας και ο μαγαζάτορας, ύστερα από δύο μέρες που δεν φάνηκε, ανησύχησε. Οι αστυνομικοί τη βρήκανε νεκρή μόνη μπροστά από μία ανοιχτή τηλεόραση. Είχαν περάσει 2-24 ώρα. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Ιουνίου 1985. Η Σαπφό δεν μένει πια εδώ. Μέσα στο διαμέρισμά της βρήκαν στιγβαγμένα πολλά, πάρα πολλά χαρτόκουτα άδεια. Μια ολόκληρη ζωή στο θέατρο, μα όταν σβήνουν τα φώτα της πλατείας δεν μένει τίποτα. Ένα αεράκι που φύσηξε και πάει. Ίσως αυτή να είναι η μοίρα των θεατρίνων. Και η Σαπφό μάλλον το είχε καταλάβει, ζώντας με μια αίσθηση συνεχούς αναχωρητικότητος. Ατέλειωτες χαρτόκουτες άδειες ήταν οι αποσκευές της, αλλά γεμάτες από αναμνήσεις, αισθήσεις και μελαγχολικά χειροκροτήματα.